Λοιπόν, αυτές είναι οι προβλέψεις. Πάμε τώρα να δούμε επί της ουσίας τους αριθμούς. Να δούμε τους αριθμούς, τι ακριβώς συμβαίνει με τα σλότς, τα σχέδια πτήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Μιλάμε για την τουριστική σεζόν του 2024, που σε λίγες ημέρες ξεκινάει επίσημα. Βλέπουμε λοιπόν, βεβαίως, ο αριθμός των σλότς είναι πολύ μεγαλύτερος. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτές τις χώρες που ουσιαστικά αποτελούν και την βασική μηχανή κίνησης του κριτικού τουρισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 1.186.544 θέσεις και με μια οριακή μείωση της τάξης του 1,7% σε σχέση με το 2023. Ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με 663.837 θέσεις και μια αύξηση στο 8,5%. Η Ελλάδα βεβαίως είναι ο αριθμός των θέσεων, εμείς τα βάζουμε ακριβώς όπως είναι τα στοιχεία, 652.355 συν 10,3% η αύξηση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για την κίνηση εσωτερικού που τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται και από πολλούς μεμονωμένους επισκέπτες. Πάμε στην Γαλλία με 532.232 θέσεις και αύξηση το 9,9%. Και έχουμε μία αγορά που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να κάνει μία δυναμική παρουσία στην Κρήτη. Αυτό αποτυπώνεται και από τα σλότ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η Πολωνία είναι στην πέμπτη θέση με 345.544 θέσεις και μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 31,6%. Και μιλάμε για μία αγορά 40 εκατομμυρίων, μία χώρα 40 εκατομμυρίων. Ακολουθούν η Ολλανδία με μία αύξηση της τάξης του 0,1%. Θα σταθούμε λίγο στο Ισραήλ, θα ζητήσω το σχολείο σας σε πολύ λίγο. Έχουμε 210.325 θέσεις και αύξηση 16,3%. Η Ελβετία με 201.196 θέσεις και αύξηση 18,3%. Βλέπουμε μία εντυπωσιακή δυναμική να έχει φέτος η Ρουμανία, που είναι και η μοναδική βαλκανική χώρα που δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προς τη χώρα μας. 198.863 θέσεις και μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 38,6%. Και βεβαίως η διαχρονική Ιταλία με 167.951 θέσεις και μείωση σε σχέση με πέρυσι 6,4%. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι χώρες που είναι τελευταίες στη λίστα με βάση τα σχέδια πτήσεων, ποιες δηλαδή χώρες μας γυρνούν την πλάτη. Οι θέσεις είναι πολύ λιγότερες σε σχέση από αυτό που περιμέναμε. Και πάμε στην Αρμενία με 8.178 θέσεις και μείωση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 25,3%. Σλοβενία, 6.624 θέσεις και μείωση της τάξης του 26,9%. Ακολουθούν το Καζακστάν. Οι γειτονικές μας Βουλγαρία και Αλβανία, είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο. Μιλάμε για δύο χώρες που συνορεύουμε και όμως έχουν πολύ μικρό ενδιαφέρον, τουλάχιστον αεροπορικά, προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Ουκρανία, βεβαίως όλοι γνωρίζουμε την εμπόλεμη κατάσταση εκεί και βεβαίως έχουμε Ιορδανία, Λίβανο, Πορτογαλία και Ρωσία με καθόλου θέσεις. Για τη Ρωσία είναι αναμενόμενο και το γνωρίζουμε. Θα συζητήσουμε στην πορεία τι γίνεται με την Πορτογαλία και την Ισπανία, δύο μεγάλες χώρες όμως που δεν έχουμε την αναμενόμενη επισκεψιμότητα. Και πάμε να δούμε και ένα τελευταίο συγκριτικό πίνακα. Τι δείχνουν τα σλότς του 24 και πώς διαφοροποιείται η εικόνα από το 23. Σχέδια πτήσεων του 24 λοιπόν, 5.377.606 θέσεις και αύξηση σε σχέση με το 2023 στο 6,3%. Να πούμε ότι το 2023 είχαμε 5.057.591 θέσεις. Αυτά είναι τα σλότς και φαίνεται ότι με βάση τα σχέδια πτήσεων πηγαίνουμε σε μια καλύτερη τουριστική χρονιά όσο αφορά τις αφίξεις και τις θέσεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, και θα το διαφοροποιήσω αυτό στην πορεία γιατί εδώ μιλάμε για θέσεις στο αεροδρόμιο. Άλλο είναι οι προκρατήσεις και κυρίως άλλο είναι οι διανυκτερεύσεις. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο. Κύριε Βλατάκη, καταρχήν, περιμέναμε ότι οι γνώριμες αγορές, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, μας στηρίζουν. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την Πολωνία. Κοιτάξτε, η Πολωνία έχει μία αύξηση. Έχει τα τελευταία χρόνια κάποτε μείωση, κάποτε αύξηση.
είναι έτσι μια αγορά η οποία δεν έχει μια σταθερότητα όπως έχει η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Οπότε συγκρίνουμε πάντα με την προηγούμενη χρονιά και φαίνεται ότι έχει μεγάλη αύξηση. Αν συγκρίνουμε με πριν από 3 χρόνια που είχε πολύ μεγάλη αύξηση η Πολωνία, θα βλέπαμε ότι είναι τα ίδια με τώρα. Νομίζω επειδή μιλάμε για μια αγορά η οποία δεν είναι σταθερή, ότι να μην μας εντυπωσιάζει αυτή η αύξηση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και μια αγορά η οποία δεν είναι υψηλού οικονομικού επίπεδου και τα πακέτα τα οποία έρχονται από την Πολωνία είναι, θα λέγαμε, χαμηλού κόστους. Όσον αφορά το Ισραήλ και με δεδομένο αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κότσογλου νωρίτερα, επειδή εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 210.425 θέσεις και μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 16,3%. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι και το Ισραήλ είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε, ήταν προγραμματισμένες θέσεις, δεν έγιναν τον τελευταίο μήνα, τον Οκτώβριο, που ήταν ένα μεγάλος αριθμός θέσεων, ακυρώθηκαν. Είναι άγνωστο το τι θα γίνει με το Ισραήλ. Όταν μια χώρα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη και κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτά τα νούμερα ότι είναι fix, ότι είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να σας πω ότι αυτός είναι ένα προγραμματισμός τα slots και η αύξηση αυτή το 6,3 είναι πάλι σε προγραμματισμό. Οι θέσεις πάντα που προγραμματίζονται δεν γίνονται όλες. Βεβαίως. Έτσι πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη. Και αυτό είναι και το λάθος που κάνουμε πολύ συχνά ή το κάνουν κυρίως άνθρωποι του τουρισμού που βλέποντας αριθμούς προεξοφλούν και το αν είναι μια τουριστική σεζόν καλή ή κακή. Και πολλές φορές μέσα από μια επικριτική διάθεση δημοσιογράφη λίγο τους στενοχωρούμε και δέχομαστε και παράπονα γι' αυτό, κύριε Βλατάκη. Κοιτάξτε, εγώ το είπατε ότι πάντα οι προβλέψεις που κάνω είναι προσγειωμένες και είμαι πραγματιστής και μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι μπορώ να βλέπω και τα υπέρ και τα κατά. Είναι προγραμματισμός αυτός, όπως και οι προκρατήσεις. Προκρατήσεις είναι μια τάση, διότι παίρνουν την έκπτωση, αν κάνουν την κράτηση μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα το αν θα έρθουν ή όχι θα το ξέρουμε όταν πληρώσουν. Έτσι ακριβώς. Και επειδή όλα αυτά εξαρτώνται πολλές φορές και από τις καιρικές συνθήκες, περιμένουν να δουν πώς θα είναι ο καιρός και ανάλογα επιλέγουν τον προορισμό, διότι έχουν δώσει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την πληρωμή, ελάχιστο θα έλεγα μετά την πανδημία. Οπότε είναι τάση, μας ευχαριστεί που έχουμε, που είμαστε στις πρώτες επιλογές, αλλά από εκεί και πέρα, καλά το είπατε, ας είμαστε προσγειωμένοι, το να βλέπουμε 6,3 αύξηση στις θέσεις είναι ένας προγραμματισμός, δεν θα γίνουν όλες. Το να βλέπουμε στις προκρατήσεις μία αύξηση και αυτό είναι μία τάση. Δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθούν όλες και θα έρθουν οι πελάτες. Ας μείνουμε αυτό που είπε ο Κυριάκος, ο φίλος μου, ότι να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι, αν θα έχουμε μία αύξηση 3 με 4%, που το βλέπω δύσκολο, αλλά ας είμαστε με θετική αύρα. Μάλιστα. Κύριε Δοξαστάκη, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι από την εμπειρία μου στο τουριστικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια ότι αυτοί οι αριθμοί είναι λίγο εύθραστοι. Δηλαδή, έχουμε ένα Ισραήλ που ναι, μεν δίνει αρκετές χιλιάδες θέσεις, όμως θα μπορούσε αυτό να αλλάξει μέχρι την τελευταία στιγμή. Και γιατί αναφέρομαι στο Ισραήλ? Το Ισραήλ έχει ως βασικό του προορισμό στην Κρήτη το Δήμο της Χερσονήσου, που ουσιαστικά είναι και οι πρώτες μαζικές αφίξεις Ισραηλινών στη Χερσόνησο. Αυτό, στο ενδεχόμενο που αλλάξει, είναι ένα πλήγμα για την τοπική οικονομία του Δήμου σας. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι διαφαίνεται και από τους πίνακες και από τα στοιχεία και από την τοποθέτηση του κ. Βλατάκη ότι πλέον η Κρήτη διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο τουριστικό
ζήγνεσθε. Είναι πλέον ένας προορισμός ο οποίος έχει δυναμική, έχει μία οντότητα, έχει μία προοπτική και έχει και μία σοβαρότητα. Αυτό που εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω για να πω είναι ότι έχοντας τις πολύ μεγάλες αγορές να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία στο κομμάτι του τουρισμού, θεωρώ ότι το δικό μας το μέλημα, η φροντίδα, η επιδίωξη θα πρέπει να είναι πώς μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες από αυτές τις μεγάλες παραδοσιακές αγορές. Υπάρχουν πολλές και ιδιαίτερες μορφές τουρισμού που μπορούν να το κάνουν. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που έκανε ο Μιχάλης για την αγορά της Πολωνίας. Βεβαίως είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο παρατηρήσατε, ότι η αγορά του Ισραήλ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης περιοχής, αλλά θέλω να πιστεύω και πραγματικά είμαι πεπισμένος γι' αυτό ότι οι μονάδες και η εν εικόνα αλλά και η υποδομή που διαθέτει η περιοχή της Χερσονήσου μπορεί να αναπληρώσει την όποια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη σε σχέση με αυτή την αγορά. Βλέπω όμως προοπτικά ότι θα αυξηθεί από την πλευρά του Ισραήλ ο αριθμός των επισκέψεων. Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι γίνονται τεράστιες επενδύσεις από Ισραηλινούς στην Κρήτη και όχι μόνο. Αλλά θα ήθελα να τονίσω και να επισημάνω για μια ακόμα φορά ότι ο στρατηγικός μας σχεδιασμός τελικά πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να κουμπίσει πάνω στις πολύ μεγάλες αγορές. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων επισκεπτών από αυτές τις αγορές. Αυτή είναι και η μεγάλη μας περιουσία, ακριβώς, κύριε Δήμαρχε. Αν χτίσουμε πάνω σε αυτό και αν φροντίσουμε να θωρακίσουμε, να ισχυροποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε το προϊόν μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κύριε Κότσογλου, είστε ένας άνθρωπος που αναλύει τους αριθμούς και πάρα πολλές φορές παρακολουθώ και τις τοποθετήσεις σας έτσι όταν δημοσιοποιούνται. Θα ήθελα λίγο το ρεαλιστικό σας σχόλιο. Είναι πράγματι εύθραστοι αυτοί οι αριθμοί? Δηλαδή, από εκεί που κάποιοι πανηγυρίζουν, θα μπορούσαμε να πάμε και σε μία σεζόν όχι το ίδιο καλή με πέρυσι? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε βγάλει μέσα από τη ρητορική και το σκεπτικό μας τη λέξη μείωση. Μην κοροϊδευόμαστε, όλοι μέσα στο μυαλό μας έχουμε ότι θα είναι ίδια ή λίγο καλύτερη. Mm-hmm. Έχουμε ξεχάσει άραγε το γεγονός ότι πριν από 4 χρόνια... Εδώ πέρα δεν βάζουμε στα στατιστικά τους 2 μήνες της πανδημίας, κύριε Κότσο. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση. Πριν από 4 χρόνια υπήρχαν φωνές που πάλι ο Μιχάλης ο Βλατάκης έλεγε «Ησυχάστε, θα δούμε τι θα γίνει», οι οποίοι λέγανε ότι η ανάκαμψη θα έρθει το 26 ή το 27, το 28 και η Κρήτη το 22 έφερε ουσιαστικά και ξεπέρασε το 19 και το 23 αντίστοιχα. Όσο εύθραυστοι είναι δεδομένα αυτοί οι αριθμοί, το ίδιο και ο κριτικός τουρισμός έχει ουσιαστικά μια βάση η οποία είναι παγιωμένη. Ανεξάρτητα από το αν παράγεται ουσιαστικά από αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή την Αγγλία και την Γερμανία, οι οποίες συσσωρεύουν περίπου 2 εκατομμύρια και μπορούν να μας βοηθήσουν να αντέξουμε σε κάθε κλειδονισμό, υπάρχουν μεγέθη τα οποία απαγορεύουν και τις τρομερές αυξήσεις και τις τρομερές μειώσεις. Αναφερθήκατε σε αγορές. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ουκρανία, η οποία έχει το 19-40.000 άτομα, το κουτσουρεμένο 21 έχει 80. Δηλαδή διπλασίασε μέσα σε ένα κουτσουρεμένη χρονιά τον αριθμό. Αλήθεια είναι για τους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν σλότι ως νόμισμα και ακούγοντας από το πεδίο, σου λένε ότι είστε περίπου 1.000 σλότι ακριβότεροι από την Τουρκία. Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει 250 ευρώ σε μια τετραμελή οικογένεια, μου κάνει το φαγητό και αυτό είναι το σκεπτικό. Θα δείτε ότι στα Χανιά, στις non-direct flights, οι Αμερικάνοι ανεβαίνουν 20 φορές και από 0,1 πηγαίνουν στο 2,8. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θα δείτε ότι οι Ρουμάνοι... Οι οποίες όμως είναι μονωμένες αφήξεις. Μεμονωμένες αφήξεις, αφού είναι, γνωρίζει ο άλλος ότι εγώ δεν έχω κατευθείαν πτήση εκεί και θα πρέπει να κάνω από μια... Από κάποιο άλλο αεροδρόμιο, κατά πάσα πιθανότητα από την Αθήνα. Οι Ρουμάνοι έδωσαν 50.000 επιπλέον άτομα, δηλαδή φανταστείτε ότι το 6% της αύξησης που είχαμε το 23 σε σχέση με το 22 στα 5 εκατομμύρια των αφήξεων ήταν περίπου 300.000. Ναι. Από αυτούς, οι Γερμανοί έχασαν 30.000, τους οποίους τις πήραμε κατευθείαν από τους Εγγλέζους. 50.000 παραπάνω στο ισοζύγιο έδωσαν οι Ρουμάνοι, 50.000 στο ισοζύγιο έδωσαν οι Σκανδιναβοί και 50.000 παραπάνω έδωσαν οι Πολωνοί. Και κατά κάποιο τρόπο έγινε αυτό το μίξ. Σας πω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Τη χρυσή χρονιά του 19, που για εμάς δεν είναι χρυσή, οι Σκανδιναβοί έφεραν στη Δυτική Κρήτη κυρίως 650.000 κόσμο. Όντες το 50% του τουριστικού μίξ της Δυτικής Κρήτης. Το 2022-23 έδωσαν 640, ουσιαστικά 1,5-2% λιγότερο, αλλά όντες πια το 36%.
Αυτό σημαίνει ότι ο κριτικός τουρισμός, παρότι στηρίζεται σε αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις οι οποίες κάνουν το παντεσπάνι, στηρίζεται και σε μια άλλο αριθμό αγορών, ο οποίος έχει αυξητικές τάσεις συν τον χρόνο. Να σας ρωτήσω κάτι, μιας και αναφέρεστε σε αυτές τις αγορές. Υπάρχουν δύο αγορές, όπως είναι η Ισπανία, μια χώρα 60 εκατομμυρίων, και η Πορτογαλία. Γιατί οι δείκτες είναι τόσο μειωμένοι απέναντι στην Κρήτη, ενώ, ας πούμε, οι Ισπανοί σε επίπεδο χώρας έχουν πιο ικανοποιητικούς αριθμούς. Αλήθεια είναι, οι Πορτογάλοι ουσιαστικά... Καταρχήν, το πρώτο κομμάτι είναι η μεταφορά. Δεν είναι εύκολη η μεταφορά τους. Όπως ακριβώς πολλές φορές σκεφτόμαστε, σας πω, μια αγορά όπως η Ιρλανδία, η οποία έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Ξέρετε πόσοι πάνε στην Ιβηρική Χερσόνησο? 2,5 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα έρχονται 40.000 και στην Κρήτη έρχονται μισή από αυτούς. Τώρα η Jet2 αλλάζει προορισμούς για να έρθει, διότι θεωρούν την Κρήτη ένα hidden gem. Είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση εκεί πέρα. Έχουμε 12.000 Ισπανούς στην Κρήτη και ουσιαστικά μηδενικούς Πορτογάλους, οι οποίοι έχονται μόνο unspecified. Γιατί όμως είναι πιο εύκολη η πρόσβαση? Αεροπορικώς δεν γίνεται η πρόσβαση, παραδείγματος χάρη, από το Δουβλίνο στην Ισπανία? Ναι. 50 ευρώ. Είναι λόγω κόστους, ας πούμε. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και η απόσταση. Φανταστείτε ότι μια πτήση, ακόμα και από την Αμερική, για να έρθει στην Κρήτη σε σχέση με την Ιβηρική Χερσόνησο, είναι 3,5 με 4 ώρες παραπάνω. Uh-huh. Όταν θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε, θα σας πει ο Μιχάλης Οβλατάκης ότι στους μήνες όμους, στους πλάγιους μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τα κόστη είναι πολύ ψηλά. Και εν τέλει το ερώτημα είναι: υπάρχουν άνθρωποι δεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν να ταξιδέψουν και ακόμα και αν δεν το ξέρουν, η ορεινή Κρήτη ή η χειμερινή Κρήτη έχει μπει στην πινέζα. Mm-hmm. Βγαίνει το πακέτο για να έρθει? Όχι. Κύριε Πελεκανάκη, θέλω λίγο να σταθούμε σε ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να δρέπουμε τις δάφνες από δύο αγορές και να λέμε οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ήρθαν, άρα η σεζόν θα είναι καλή? Γιατί παρακολουθώντας χρόνια το τουριστικό ρεπορτάζ, προσπαθώ να θυμηθώ πότε είναι η τελευταία φορά που προσεγγίσαμε ουσιαστικά μια διαφορετική αγορά που ξεκίνησε να λειτουργεί ανωδικά, και δεν αναφέρομαι στην Πολωνία. Νομίζω τα στοιχεία που δείξατε προηγουμένως έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση και από τη Γαλλία, η οποία όντως δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και όπως σας είπα και στην αρχή, και η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια πολύ σοβαρή αγορά. Νομίζω ότι θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Βλατάκη ως προς την ποιότητα των ανθρώπων. Νομίζω ότι η Πολωνία έχει ανθρώπους για όλα τα βαλάντα και έχει σημασία ότι οι πράκτορες, οι οποίοι, τα tour operator που φέρνουν τους Πολωνούς στην Κρήτη, ιδιαίτερα που μιλάμε για την Κρήτη, ότι έχουν συμβόλαια με όλα τις κατηγορίες των ξενοδοχείων. Mm-hmm. Έχουν από τα πεντάστερα πολυτελείας, έχουν από τα τετράστερα. Άρα λοιπόν ο κάθε Πολωνός, όπου την πληρώσει σε αυτό το ξενοδοχείο, σε αυτήν την κατηγορία, θα πάει. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση των Πολωνών τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη αύξηση κάθε χρόνο, όλο και πολύ περισσότερη. Όχι απλώς περισσότερη, πολύ περισσότερη. Για το Ισραήλ που είπαμε προηγουμένως, πάλι και το Ισραήλ, μην ξέχαμε τώρα μέσα στον Απρίλιο έχουν το Πάσχα το δικό τους και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τον Απρίλιο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου της Χερσονήσου, όπου τα ξενοδοχεία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ναι, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και υπάρχουν κρατήσεις οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή μέχρι τώρα και είναι, νομίζω, πολύ κοντά, ένα μήνα θα έρθουν. Άρα, αν ήταν να γίνει κάποια ακύρωση, θα έχει ήδη προγραμματιστεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο, κατά την άποψή μου και μετά τα γεγονότα τα οποία σαν χώρα, το Ισραήλ με την Τουρκία δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις το τελευταίο γύρο μετά τα γεγονότα, νομίζω ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα βρεθεί κερδισμένη, αλλά θα έχει περισσότερο κόσμο mm-hmm. από κάθε άλλη χρονιά από πλευράς του Ισραήλ. Άρα μιλάμε και από εκεί θα υπάρχει μεγάλη αύξηση. Τώρα, από την Σκανδιναβία ίσως θα μπορούσε να έρθει περισσότερος κόσμος και στην Ανατολική Κρήτη. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως σας είχε πει ο κ. Κότσολου, είναι και γνωστό ότι η Σκανδιναβία προτιμάει τη Δυτική Κρήτη, εκείνη τα συμβόλαια και πάνε τα αεροπλάνα. Άρα είναι αυτονόητο και κατανοητό ότι εκεί θα πάει ο κόσμος. Τώρα, για καινούργιες αγορές, δυστυχώς η Ιταλία έχει μια πολύ μεγάλη μείωση που δεν την είχε πριν 20 χρόνια, νομίζω. Μια χώρα 55 εκατομμυρίων που στέλνει, ας πούμε, στην Κρήτη 120.000 τουρίστες είναι ελάχιστο. Σωστά, πολύ μικρός αριθμός. Πριν 15-20 χρόνια είχαμε πολύ, πολύ περισσότερους Ιταλούς από ό,τι έχουμε τώρα και εκεί νομίζω ότι έχουμε χάσει κάπως πολύ μεγάλο έδαφος. Η Ολλανδία και αυτή, βλέποντας τώρα ξανά τα νούμερα, νομίζω και εκεί θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη αύξηση από Ολλανδία και Βέλγιο. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το βλέπουμε άλλωστε από τα νούμερα ότι γενικά ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε όμως ότι το 2027 δεν είναι μακριά. Το 2027 θα έχουμε το άνοιγμα
του καινούριου αεροδρομίου. Το καινούριο αεροδρόμιο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα φέρει πραγματικά τεράστιες αλλαγές στον τουριστικό χάρτη της Κρήτης. Από το 2027-28 με το άνοιγμα του αεροδρομίου, τότε νομίζω. Φτάνει να φτιάξουμε βέβαια στον δρόμο που θα οδηγεί στο αεροδρόμιο. Νομίζω αυτό είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το λιγότερο. Αλλά κατά γενική ομολογία, από εδώ και πέρα θα βλέπουμε. Φυσικά υπό νορμάλες συνθήκες, χωρίς απρόπτα γεγονότα. Από εδώ και πέρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα, επόμενα χρόνια, μόνο αυξητική τάση θα βλέπουμε. Και γιατί θα βλέπουμε αυξητική τάση? Πολύ απλά. Γιατί βλέπουμε και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτές πρέπει να έχουν κόσμο. Βλέπουμε τεράστιο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές να χτίζουν και ξενοδοχεία. Βλέπουμε λοιπόν τα σλότ, τα οποία ήδη προγραμματίζονται και καινούριο αεροδρόμιο, να είναι περισσότερα. Θα έρχονται μεγαλύτερο τύπο αεροπλάνα, θα έχει περισσότερος κόσμος. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πάντα μια αυξητική τάση ως προς τις αφήξεις στην Κρήτη. Θα ήθελα να δούμε τη δεύτερη κάρτα από τα σχέδια πτήσεων για να μου σχολιάσετε. Κύριε Βλατάκη, έρχομαι σε εσάς. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βουλγαρία και την Αλβανία? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ρουμανία είναι στις χώρες που ψηφίζουν Κρήτη, ψηφίζουν Ελλάδα. Όμως δύο γειτονικές μας χώρες, η Βουλγαρία και η Αλβανία, έχουν πολύ μικρό αριθμό θέσεων στα αεροσκάφη. Και θα το συγκρίνω με το εξής, ότι η Αλβανία είναι μια τουριστική αγορά που έχει κάνει ένα δυνατό πέρασμα στις τουριστικές αγορές της Ευρώπης. Οι Έλληνες είναι ένας πολύ δυνατός παράγοντας ανάπτυξης οικονομικής για αυτούς. Γιατί έχουμε τόσους λίγους? Να απαντήσω σε αυτό και μετά θα θέλω κάτι να πω για αυτά που είπε ο Πελεκανάκης, ο Γιώργος, γιατί δεν μου αρέσει να διαφωνούν μαζί μου και θα το αποδείξω. Καταρχήν η Αλβανία αρχίζει και γίνεται ένας τουριστικός προορισμός. Εάν κάποιος ταξιδέψει στην Αλβανία, θα ζηλέψει πάρα πολύ με αυτά την κοσμογονία που γίνεται στα παράλια της και τα ξενοδοχεία που χτίζονται και μάλιστα σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Και όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα σε όλη τη Βόρειο Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ευκολότερο να πάνε και με το αυτοκίνητο σε μια πραγματικά περιοχή που έχει καινούργια ξενοδοχεία και πολύ φθηνές τιμές. Το ίδιο και η Βουλγαρία. Αναπτύσσει και αυτή στη Μαύρη Θάλασσα τα παράλια της και βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε στη Χαλκιδική από το να πληρώσουν αεροπορικό εισιτήριο να έρθουν στην Κρήτη. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει. Ούτε όμως στη Χαλκιδική είναι το ίδιο εντυπωσιακοί οι δείκτες, τουλάχιστον από τη Βουλγαρία, κύριε Βλατάκη. Κοιτάξτε, εγώ έχω άλλη εικόνα από το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Τάσιο, που είναι εκεί, ήταν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος των ξενοδόχων της ΠΟΚΣ και το έχουμε συζητήσει αυτό για τους Βούλγαρους. Νομίζω ότι η Χαλκιδική εξαρτάται πάρα πολύ από τη βουλγάρικη αγορά και έχει αύξηση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Μπορώ να σας μιλάω για την Κρήτη, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση είναι δύο αγορές που θα μπορούσαν να καλύψουν και το κενό σε χρονιές που δεν ήταν τόσο καλές για την Κρήτη. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος που διαφώνησε. Εμείς πέρυσι είχαμε και το έχω ξαναπεί και αυτό είναι και ο μόνος προβληματισμός για το μέλλον του τουρισμού στη χώρα μας. Είχαμε 34 εκατομμύρια αφίξεις, 21 δις έσοδα, δηλαδή 620 ευρώ μέσο όρο. Είναι γιατί έχουμε πλούσιους Πολωνούς που έρχονται με πάρα πολλά λεφτά και τελικά παίρνουμε 620 ευρώ μέσο όρο, όταν η Πορτογαλία έχει 18 εκατομμύρια τουρίστες, 25 δις έσοδα και μέσο όρο 1.390 το κεφάλι. Μην πω. Το παράδειγμα της Κροατίας, κύριε Βλατάκη. Μην πω και την Ισπανία. Και πόσα πεντάστερα και πόσα τετράστερα και πόσα διαμερίσματα έχουμε βάλει το μέσο όρο. Κοίταξε, για να βγάλουμε το μέσο όρο πάντα, έτσι. Κοίταξε, Γιώργο, μιλάμε γιατί έσοδα έχει η χώρα μας, έχουμε
με τους Πορτογάλους και αν δεν σου αρέσουν οι Πορτογάλοι, να σου πω για τους Ισπανούς. 85 εκατομμύρια τουρίστες, 109 δις, μέσο όρο 1290 και δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχουμε περίπου τα ίδια καταλήμματα με τους Ισπανούς. Λέγε ό,τι θες και θα σου λέω κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα. Μόνο μου με εκνευρίζει σήμερα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να τα πω λίγο. Δεν πρέπει να τα πείτε. Αλλά θα διαφωνήσω πάλι. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος και το έχω πει και στην παρουσίαση που έκανε ο φίλος μου αντιπεριφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι πρέπει στην Κρήτη του 2030 θα πρέπει να μπει αυτός ο μεγάλος στόχος να αυξήσουμε το μέσο όρο των κατάτομο εισόδων και αυτό να είναι ο στόχος και όχι αν θα έχουμε... Για να παλιάξεις το ξενοδοχείο, θα τη διευθύνει το πρακτορείο για να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα. Με διέκοψες. Όχι, ρωτάω, μια ερώτηση κάνω. Ναι. Ερωτήσεις θα κάνει ο δημοσιογράφος. Όχι, εγώ κάνω. Εγώ κάνω. Μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο διάλογο. Μπορούμε, μπορούμε. Το αφήνεις. Λοιπόν, η αγορά τιμωρεί, αγαπητέ Γιώργο. Σωστά. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα χαμηλά νούμερα. Οι μεγάλες αυξήσεις θα τις βρούμε μπροστά μας και υπάρχουν άλλοι προορισμοί που αναδεικνύονται κάθε μέρα και στο Βερολίνο ήταν φέτος άλλοι 50 προορισμοί καινούργιοι. Καινούργιοι προορισμοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει λίγο να δούμε με σοβαρότητα εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη βεβαίως, ότι έχουμε λίγο επαναπαυτεί στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αγορές που διαχρονικά μας στηρίζουν οικονομικά με την επισκεψιμότητά τους, όμως δεν έχουμε ανοίξει τα φτερά μας προς άλλες αγορές. Δηλαδή έχουμε μία Μέση Ανατολή, έχουμε μία Αφρική και έχουμε και πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης που θα μπορούσαν να μας στηρίξουν οικονομικά. Κύριε Δοξαστάκη, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ένα πάρα πολύ δυνατό brand name στην Ολλανδία. Και αυτό είναι μία κατάκτηση για μία περιοχή. Δηλαδή είναι μία κατάκτηση να επισκέπτεσαι την Ολλανδία και να σου λένε συγκεκριμένα ότι αυτή η περιοχή είναι ο δικός μας τόπος των διακοπών. Όμως αυτό έγινε αποτέλεσμα μιας καλής σχέσης που υπήρχε ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τους πελάτες που δέθηκαν και με τους ανθρώπους εκεί. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης ποιος πρέπει να είναι? Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Κατ' εξοχήν είναι αποτέλεσμα μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προσπάθειας και επένδυσης. Εγώ θα ήθελα να αναδείξω όμως στο σημείο αυτό το ρόλο το δικό μας. Δεν αρκεί να φιλοδοξούμε και να προσδοκούμε αυξήσεις χωρίς προετοιμασία, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε σοβαρά ποια είναι η αντιστοίχηση σε σχέση με αυτά τα οποία πουλάμε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αν και κατά πόσο και πότε επιτέλους θα ανανεώσουμε τις υποδομές μας, πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος επιμένει να επισκέπτεται την περιοχή τόσα χρόνια χωρίς να βλέπει κάτι το διαφορετικό παρά μόνο ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι αν δεν αποκεντρώσει πόρους και δυνατότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και να αναπτύξει μια συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το άλμα. Μέσα από αυτό το σχεδιασμό και μέσα από την επιδιωκόμενη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να δηλώσω απόψε εδώ, και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μου, και μάλιστα αυτό ήταν που με έκανε να επιστρέψω στα πράγματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ότι θα επιδιώξω άμεσα, εκμεταλλευόμενος σε εισαγωγικά το ισχύον πλαίσιο και τον πρόσφατο νόμο του 21, να καταστήσω τη Χερσόνησο ένα πρότυπο τουριστικό προορισμό ολοκληρωμένης διαχείρισης, ο οποίος αυτόματα θα αποκτήσει και τον οργανισμό του DMO, αλλά κυρίως θα μπορέσει πραγματικά να βγάλει πράγματα τα οποία θα είναι εμφανή σε σχέση με την προσπελασιμότητα, σε σχέση με την παράκτια ζώνη, σε σχέση με την ευκολία μετακίνησης των ξένων. Γνωρίζετε πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε παρά τις υποδομές που έχουν γίνει, παρά το ότι ο ΒΟΑΚ για ένα μεγάλο κομμάτι έχει αρχίσει να εξυπηρετεί την περιοχή, και να βάλουμε στον προβληματισμό μας ότι αυτό το πολύ μεγάλο έργο του αεροδρομίου, που όντως είναι έτσι που το λέει ο Γιώργος, γιατί την ίδια εικόνα έχω κι εγώ, θα φέρει και προβλήματα. Χρειάζονται και παράλληλα, παράπλευρα έργα.
άλλες συμπληρωματικές υποδομές σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, τις κατοικίες, τις υποδομές των μεταφορών. Υπάρχουν πράγματα που αυτά πρέπει να είναι στο ενδιαφέρον μας και αν αυτά η Κρήτη καταφέρει πραγματικά να τα δώσει ως υποδομή, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Το φυσικό της περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, οι άνθρωποι, η φύση είναι μοναδικά, είναι ένας πολύ σημαντικός προορισμός, αλλά επιτέλους και εμείς πρέπει όλοι, η αυτοδιοίκηση, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι, οι πολίτες, να δείξουμε κάτι το οργανωμένο το οποίο θα συντείνει και σε αυτόν ο οποίος επέλεξε να επισκέπτεται 30 χρόνια το Κουντουλουφάρι, στη συνέχεια το παιδί του, το εγγόνι του και να επιμένει ότι κάτι βλέπει που αλλάζει σε αυτή την εικόνα. Και όχι τα ίδια και απλά η καλή ταβέρνα ή η καλή φιλοξενία ή η απλόχερη αγάπη του κόσμου. Σήμερα οι σύγχρονοι τουριστικοί προορισμοί θέλουν υποδομές, θέλουν πόρους και σε αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Εγώ προσωπικά ούτως ή άλλως, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τις επόμενες μέρες θα προκαλέσω μια μεγάλη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμεσα για να συνεννοηθούμε πώς θα κάνουμε καλύτερη τη διαμονή των επισκεπτών μας φέτος και σε τι θα δεσμευτεί ο καθένας για να μπορέσουμε πραγματικά σε σχέση με πέρυσι να πάμε λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η αγωνία μου και αυτή πρέπει να είναι η συμβολή της αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που κάνουν όλοι οι επενδυτές και οι ιδιώτες. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα παραμείνουμε για λίγο στα αεροπορικά. Επειδή όλοι αναφερθήκατε στις προοπτικές που ανοίγονται με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα ήθελα τουριστικά, κύριε Βλατάκη, κύριε Δοξαστάκη, κύριε Κότσογλου και κύριε Πελεπεκανάκη, να μας πείτε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πώς θα έρθει αυτή η αεροπορική αναβάθμιση που θα φέρει και την τουριστική αναβάθμιση, είναι και ερώτημα τηλεθεάτων. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.